η καταστροφή στις καλλιέργειές τους είναι ολοκληρωτική. Αγρότες της Αγιάς είδαν μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας να χάνονται οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς. «Δεν θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε», λέει αυτή η γυναίκα που είδε τα μήλα στο χωράφι της να έχουν χτυπηθεί ανελαίητα από το χαλάζι. «Αυτή είναι η περιουσία μας. Από αυτά περιμένουμε. Άμα μια χρονιά δεν πάει καλά, σε βάλεις μέσα, μετά δεν ξανασηκώνεις κεφάλι ποτέ. Ποτέ, γιατί είναι πολλά τα έξοδα για τα μήλα. Έχουν πολλά έξοδα τα μήλα και όπως πάει η δουλειά δεν βγαίνουν τα έξοδα». Περίπου στις 8 το πρωί ξεκίνησε δυνατός αέρας με δυνατή βροχή. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που αυτή η γυναίκα νόμιζε ότι θα σηκώσει τη στέγη του σπιτιού της και φοβήθηκε ακόμη και για την ίδια της τη ζωή. «Για λίγο άρχισε να ψυχαλίζει. Για μηδέν χρόνο ήρθε μια καταστροφή, ένα χαλάζι, φοβηθήκαμε, μας κατέστρεψε τα πάντα. Είπα θα με πετάξει στο σπίτι κάτω, προσκυνούσα την Παναγιά και είπα Θεέ μου, σώσε μας πρώτα και τα άλλα ό,τι θέλει να γίνουν. Έχω μαγαζί πρατήρια, φοβόμουν να μην πέσει το στέγαστο, ήρθε ο κόσμος πολύ εδώ. Και φοβόμασταν μην τυχόν πέσει το στέγαστο για τους σκοτώσει». Δεν αντέχει και ξεσπά. Έχει παιδιά και εγγόνια. Λέει ότι καταστράφηκαν τα δέντρα της οικογένειας. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινούσε η συγκομιδή. «Έχω εγγόνια, έχω δυσέγγωνα, έχω παιδιά. Πρέπει να τα βοηθήσω. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να πεθάνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια. Φοβήθηκα πολύ, είμαι 78 χρονών. Αυτό που έζησα σήμερα εδώ δεν το έζησα ποτέ. Είπα ότι θα πάθω εγκεφαλικό και θα το πάθω μέχρι το βράδυ. Τι άλλο να πω? Τα δέντρα εδώ, τα μήλα από του γείτονα έχουν καταστραφεί. 1100 ζημιά από τα μήλα, από τα κεράσια, τα μπουμπούκια από τα δέντρα. Τι θα έχουμε το χρόνο εδώ πέρα? Τι άλλο να πω? Θα φτάσω στο νοσοκομείο σήμερα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω». Τη βροχή συνόδεψε σφοδρή χαλαζόπτωση. Το χαλάζι έπεφτε για αρκετή ώρα με μανία πάνω σε μήλα, κεράσια, αχλάδια και ροδάκινα. Σε πολλές περιπτώσεις έσπασε και ολόκληρα δέντρα. «Το θηρίο δέντρο το γκρέμισε ο αέρας και το χαλάζι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν μεγάλη καταστροφή». «Τι έγινε ακριβώς?» «Ξεκίνησε ένα μικρό... μια μικρή βροχή. Μετά στη συνέχεια επιδείνωσε και ήρθε ένας πολύ δυνατός αέρας που είπαμε θα μας τα καταστρέψει όλα και όντως μας τα κατέστρεψε. Ορίστε, θηρίο δέντρο, το βλέπετε, το γκρέμισε κάτω. Από εκεί απέναντι μηλιές, να πάρετε πλάνα, δεν έχει μείνει μήλο». Η βροχή και το χαλάζι κράτησε περίπου μισή ώρα και είχε αποτέλεσμα την απόλυτη καταστροφή. Ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Καλούν άμεσα τον ΕΛΓΑ να στείλει εκτιμητές και να καταγράψουν τις ζημιές. «Ζητάμε άμεσα από τον ΕΛΓΑ να έρθει να κάνει ανακήρυξη ζημιάς και να αρχίσουν οι δηλώσεις άμεσα. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το ΟΣΔΕ. Πώς θα δηλωθούν αυτά τα χαλοποιημένα χωράφια και με ποιο τρόπο?» «Η καταστροφή είναι 100%. Τώρα οι υπεύθυνοι να δοθούν οι αποζημιώσεις δίκαια και γρήγορα, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα, εμείς δεν θα ξανακαλλιεργήσουμε». «Τέτοια πανολεθρία είχαμε χρόνια να πάθουμε. Λοιπόν, έχω πάθει και άλλες φορές, αλλά αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια, 25, δεν θυμάμαι ακριβώς, άμα κοιτάξω τα χαρτιά θα σας τα πω. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι τα έξοδα είναι τεράστια. Πετρέλαια, φάρμακα στο Θεό και είδατε τα αποτελέσματα. Τι θα φάμε?» Εκτός από την Αγιά, οι περιοχές που επλήγησαν ήταν το Βαθύρεμα, η Νερόμηλη και τα Καλύβια.